Θα μείνουμε στο χώρο της πολιτικής. Θα ευθύς αμέσως στον χώρο τη πολιτική. Θα καλησπέρισω ευθύ αμέσω τον Υφυπουργό Ψηφιακή Πολι... Διακυβέρνηση και Πολιτική τη Κυβέρνηση, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Καλησπέρα σα, κύριε Υπουργέ. Καλώ ορίσατε Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Και ομολογώ ότι είμαι αρκετά συγκινημένο που βρίσκομαι σε αυτό το στούντιο μετά από 10 χρόνια. Για πρώτη φορά βρέθηκα εδώ το 2014 ω υποψήφιο ευρωβουλευτή τότε και με φιλοξενούσε η Νικολέτα Σφακιανάκη, την οποία Είδαμε πολύ χαρά μετά από καιρό. Και βεβαίω σα φέραμε γούρι, γιατί η πολιτική σα πορεία ήταν εξαιρετική και εξακολουθεί να είναι εξαιρετική. Μου φέρατε γούρι, αλήθεια είναι αυτό. Και τώρα που έχουμε ευθύνη στα χέρια μα και έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει πολλά προβλήματα και δουλεύουμε για τι λύσει, έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω κάποιε από αυτέ σήμερα στη συζήτησή μα. Λοιπόν, καταρχήν είστε ένα υπουργό νεότερη γενιά. Όμω θα ήθελα πρωτού πάμε καθαρά στο κομμάτι του χαρτοφυλακίου του δικού σας αλλά και του λόγου που βρίσκεστε εδώ στην Κρήτη. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζω ότι στη Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμείτε να μπαίνετε στη διαδικασία να σχολιάζετε, όμως στην κεντρική πολιτική σκηνή ένα πολιτικό αντίπαλο αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται με εσωτερικέ διεργασίε. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για μια ενιαία κεντροαριστερά. Βεβαίω, σήμερα ο κ. Σανδρουλάκη είπε ότι δεν υπάρχει καμία ε, ελπίδα ή πεποίθηση για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα γίνουμε συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε συγκεκριμένα. Θέλω όμω το σχόλιο το δικό σα. Νομίζω ότι σε όλον τον χώρο τη κεντροαριστερά, όχι μόνο στο Πασόκαλα αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στα διασπασμένα κόμματα που προέρχονται από αυτόν κυριαρχεί μια απεποίθηση ότι όλοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί και όλοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι. Στην πολιτική, νομίζω είναι αναγκαίο να μπορεί να αναζητήσει συγκλήσει και να μπορεί να συστεγάσει διαφορετικέ ιδέε οι οποίε έχουν ένα κοινό στόχο. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια ο Γιουργιάκο Μητσοτάκη, ενώνοντα κεντρώου, κεντροδεξιού και δεξιού κάτω από μια κοινή στέγη, είναι η συνταγή της επιτυχίας, η οποία έχει οδηγήσει σε έξι συνεχόμενες ε, νίκες, σε κάλπες ε, εθνικού χαρακτήρα. Ε, δεν ξέρω τι θα γίνει στο Πασόκ. Δεν, δεν, δεν γνωρίζω τον ψυχισμό ενός οπαδού του Πασόκ αρκετά καλά για να μπορέσω να, ε, να δώσω μια απάντηση. Αυτό που ξέρω ότι είναι ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν έπεισε. Το εθνικό κοινό σε καμία από τι προηγούμενε εκλογικέ διαδικασίε για το ότι το ΠΑΣΟΚ πραγματικά έχει μια εναλλακτική για την διακυβέρνηση τη χώρα. Θα, θα μείνω λίγο στην παρουσία του Νίκο Ανδρουλάκη γιατί το λέω αυτό. Στι εθνικέ εκλογέ, μια από τι μεγάλε εκπλήξει, κάτι το οποίο το είδαμε και στι δηλώσει του ίδιου του Πρωθυπουργού αλλά και πολλών κορυφαίων στολεχών, ήταν η αλλαγή του πολιτικού χάρτη στην Κρήτη. Είδαμε μια γαλάζια Κρήτη. Στι ευρωεκλογέ, δύο από του τέσσερι νομού και μάλιστα ο μεγαλύτερο, η Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Ε, άλλαξε χρωματισμό πολιτικό, πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Ε, με, με βάση τους πολιτικούς αναλυτές, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η κριτική του καταγωγή φαίνεται ότι έπαιξε καταγετικό ρόλο σε αυτήν την αλλαγή. Θεωρείτε ότι η νέα δημοκρατία έχει παγιώσει τις δυνάμεις τη στην Κρήτη. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών... Ήταν κάτι πρωτοφανέ για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα mm -hmm. ε, και μια πολύ μεγάλη επιτυχία ε, τη της Νέα Δημοκρατία συνολικά σε όλη την Κρήτη. Τώρα, αν δούμε ξεχωριστά του τους απόλυτου αριθμού, όχι μόνο τα ποσοστά, του απόλυτου αριθμού των ψηφοφόρων ε, σε κάθε νομό τη Κρήτη στι ευρωεκλογέ, θα δούμε ότι το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου, αφορά κυρίω την, ε, 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 την, την, την όχι καλή επίδοση του κ. Κασελάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενο σε αυτό το χώρο, σε αυτή την κοινή δεξαμενή ψηφοφόρων σε Ηράκλειο και Λασίθη, κάτι που έδωσε δυνατότητα στον κύριο Ανδρουλάκη να πάρει περισσότερε ψήφου από εκεί και να κόψει το νήμα πρώτο. Όμω σε επίπεδο χώρα. Μην ξεχνάμε ότι και τα τρία κόμματα στι εθνικέ εκλογέ του Ιουνίου του 2023 ήταν mm -hmm. πολύ κοντά σε επίπεδο ποσοστών. Σε επίπεδο χώρα, ε, θυμάμαι την πρόσφατη δήλωση του Πρωθυπουργού που την έκανε λίγε ώρε μετά την δημοσιοποίηση του εκλογικού αποτελέσματο των ευρωεκλογών ότι δεν υφίσταται πια το 41%. Έστειλε ένα σαφέστατο μήνυμα προ το Υπουργικό του Συμβούλιο. Έκανε και, θε... έκανε και αναφορά σε περιπτώσει αλαζονία. Είδαμε πολύ γρήγορα και έναν σχηματισμό. Ε, σε καμία περίπτωση αυτές οι εκλογές δεν ήταν οι εκλογές που ουσιαστικά θα μπορούσαν να προσθέσουν μια επιπλέον νίκη στη Νέα Δημοκρατία ή έχετε μια διαφορετική άποψη. Είναι μια πύριος νίκη. Είναι μια νίκη που παρότι αποτελεί για την ιστορία των ευρωεκλογών τη μεγαλύτερη σε διαφορά του Δεύτερο κόμμα, δεν μας ικανοποιεί καμία περίπτωση, διότι περάσαμε κάτω από τον πύχη που είχαμε θέσει εμείς mm -hmm. στον εαυτό μας. Ε, και σίγουρα κάτω από τον πύχη που βάζουν οι πολίτες και τις απαιτήσει που σωστά έχουν από κάθε πολιτική ηγεσία και, και κάθε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θέλουμε να ξέρουν οι πολίτες το μήνυμα ελήφθη ότι με απαρχή τον ανασυμματισμό υπήρξαν αλλαγέ προσώπων αλλά και πολιτικών σε διάφορους τομείς που καίνε αυτή τη στιγμή για την κοινωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και όσοι μείναμε στην κυβέρνηση για το ότι ε, πρέπει να αφήσουμε το χαρτοφυλάκιό μας όπως είναι. Η δουλειά είναι πολύ... Ε, σημαντική μπροστά μα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο για να αποδείξουμε στου πολίτε ότι έχουμε όντω λάβει το μήνυμα. Θεωρείτε ότι οι εθνικέ εκλογέ ε, θα μπορούσαν να αλλάξουν τον πολιτικό χάρτη τη χώρα, Είναι πολλέ οι προκλήσει μέχρι τι επόμενε εθνικέ εκλογέ. Και βεβαίω στην ελληνική πολιτική σκηνή, κανεί δεν μπορεί να μιλάει με σιγουριά για κλειδωμένε ημερομηνίε εκλογών. Το έχουμε δει πολλέ φορέ στο παρελθόν αυτό. Η νέα δημοκρατία φοβάται, το φοβάται σε εισαγωγικά. Ε, Μία ενιαία κεντροαριστερά γραμμή. Φοβάται έναν ενιαίο αντίπαλο από τα κόμματα τη κεντροαριστερά. Και γιατί το λέω αυτό, Γιατί αν προσθέσουμε τα ποσοστά, υπάρχει η άλλη πλευρά. Υπάρχει η άλλη πλευρά τη πολιτική κοινή. Το αντίθετο, εγώ νομίζω ότι θα φέρει υγεία στο πολιτικό σύστημα να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πολιτικό αντίπαλο, διότι θα φανούν και με πιο ξεκάθαρο τρόπο οι, οι, οι πολιτικέ διαφωνίε. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά ανταγωνίζεται. Ε, την καθημερινότητα, τα προβλήματα της καθημερινότητας και αυτό ε, πολλές φορές δημιουργεί μια στρεβλή εικόνα για την πολιτική αντιπαράθεση. Τα κόμματα υπάρχουν στη δημοκρατία επειδή εκφράζουν διαφορετικές ιδέες και διαφορετικές γνώμες του κόσμου. Δεν διαφωνεί όλο ο κόσμο μεταξύ του για το τι πρέπει να γίνει και πώ πρέπει να γίνει. Για το πώ θα αναπτυχθεί η οικονομία υπάρχουν διαφορετικέ λογικέ στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν. και σε μια σειρά από άλλα ε, θέματα προφανώ. Άρα λοιπόν για μα είναι σημαντικό κάποια στιγμή και αυτό ο χώρο να ορθοποδήσει, mm -hmm. ε, να μπορέσουμε με υγιεί όρου, πολιτισμένου όρου να αντιπαρατεθούμε και να φανούν και οι διαφορέ μα. Κυρίω όμω για μα έχει σημασία στα επόμενα τρία χρόνια, εν ώψη των ε, ε, εκλογών του 2027, να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα που σχεθήκαμε στον ελληνικό λαό. Θα έχει ο Κυριάκο Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία την ευκαιρία για μια ολόκληρη οχταετία να έχει κυβερνήσει την Ελλάδα και πιο ξέρει, μπορεί και παραπάνω. Αυτό είναι ένα ικανό διάστημα για να μπορέσει να φέρει πραγματική αλλαγή στα μεγάλα και στα μικρά σε μεγάλα έργα και μικρές καθημερινές νίκες που αφορούν τους πολίτες και άρα ε, θα αποτιμηθεί συνολικά το έργο μας στο τέλος Μάλιστα. της οχταετίας. Πάμε λίγο στους λόγους για τους οποίους βρίσκεστε στην Κρήτη. Αύριο θα εγγενιάσετε το κτηματολογικό γραφείο εδώ στο και στην περιοχή του Κατσαμπά. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο γι' αυτό, γιατί η δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρη. Το 2025 η Ελλάδα θα αποκτήσει κτηματολόγιο. Πολύ σωστά και αυτό μετά από 30 ολόκληρα χρόνια κύριε Δασκαλάκη διότι ε, θυμάστε κι εσείς ως εμπειρότερους ότι το 1995 ε, ξεκίνησε επί Κώστα Λαλιώτη ε, αυτό που χαρακτηρίστηκε ως το μεγαλύτερο των μεγάλων έργων και δυστυχώς οι καθυστερήσεις και οι παρατάσεις όλων αυτών των ετών μας έχουν φέρει ω το τελευταίο κράτο στην Ευρώπη χωρί χρηματολόγιο. Mm -hmm. Και θέλω να σημειώσω αυτό το σημείο ότι πολλά αναπτυξιακά και βασικά έργα που αφορούν και την Κρήτη, όπως ο ΒΟΑΚ, όπως το αεροδρόμιο, θα είχαν προχωρήσει πολύ πιο εύκολα αν είχαμε ολοκληρωμένο, χαρτογραφημένο, οριστικοποιημένο κτηματολόγιο, διότι ξεκαθαρίζει το τι ανήκει σε ποιον, τι μπορείς να χτίσεις πού, και οι κανόνε οι οποίοι πρέπει να είναι και καθαροί για όλου. Μα ενδιαφέρει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα, ειδικά εδώ στην Κρήτη και το Ηράκλειο, Όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι στον αέρα όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο κομμάτι του Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν, φυσικά να σταθούμε και στο βόρειο Ηράκλειο, το οποίο έχει μείνει πολύ πίσω στι δηλώσει. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Από σήμερα, το ανακοινώνω πρώτη φορά στην εκπομπή σα εδώ στο Crete TV, λειτουργεί το δήλωση.acktmatoλόγιο.gr. δήλωση.acktmatoλόγιο.gr, αν θέλει να τα ακούσει και το control και να το βάλει στο σούπερ είναι η νέα ψηφιακή απλοποιημένη δήλωση όπου μπορεί ο κάθε πολίτης χωρίς τοπογραφικό διάγραμμα, χωρίς να μπει σε έξοδα τοπογραφικού διαγράμματος, να μπει να εντοπίσει το ακίνητό του, αν συμφωνεί με αυτό που βλέπει το δηλώνει όπως είναι ή έχει δυνατότητα να το σχεδιάσει με κάποιες μικροαλλαγές, χωρίς να μπει σε έξοδα μηχανικού. Έτσι λοιπόν με το δήλωση.ακτηματολόγιο.gr και το maps.ακτηματολόγιο.gr είναι πολύ πιο ξεκάθαρη η εικόνα που έχουμε για την περιουσία μας. Μέχρι 30 Νοεμβρίου έχει τη δυνατότητα να το δηλώσει. Εμείς ξεκινούμε από αύριο κιόλας μια πολύ μεγάλη καμπάνια σε όλη την Κρήτη, ενημερωτική mm -hmm. ε, και προσδοκούμε στη βοήθεια και των μέσων ενημέρωση για να μπορέσει να λάβει σωστή πληροφόρηση ο κόσμος. Και ανοίγουμε, αύριο εγκαινιάζουμε το πρώτο τελευταίο κτηματολογικό γραφείο της Ελλάδος, το οποίο είναι το κτηματολογικό γραφείο Κρήτης, μέτρα εδώ το Ηράκλειο. Το τελευταίο θα είναι το 12 Νήσου, που θα ανοίξει μέχρι τέλο του χρόνου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για του πολίτε, ότι από αύριο κιόλα δεν χρειάζεται κανένα πολίτη να πηγαίνει να εξυπηρετείται διαζώσει. Μπορεί από την πρώτη μέρα, ε, μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών του κτηματολογίου, να υποβάλει τα συμβόλαιά του, να, να υποβάλει τι αιτήσει για πρόδειλα ασφάλματα, να υποβάλει για τι ε, ε, αποδοχέ κληρονομιά και οι επαγγελματίε τη πόλη, δικηγόροι, συμβολιογράφοι, μηχανικοί και οι απλοί πολίτε, κάνουν χρήση των εργαλείων. Και τελευταίο ε, που θέλω να τονίσω είναι το ακίνητα.gov.gr που προσφέρει πιστοποιητικό μεταγραφή μέσα Μάλιστα. σε μία ημέρα. Οι πολλήμινε καθυστερήσει που ταλαιπωρούν το Ηράκλειο και είχαμε χιλιάδε εκκρεμότητε, και από αύριο θα αρχίσουμε να, να τι κλείνουμε και να πάμε προ το μηδενισμό, μπορούν να παρακαμφθούν με το ακίνητα σε μία μέρα πιστοποιητικό μεταγραφή. Ένα πολύ μεγάλο θέμα για την Κρήτη είναι οι δασικοί χάρτε και κυρίω για τη δυτική Κρήτη. Τα Χανιά και το Ρέθμινο, ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει πολλέ φορέ εδώ στην Κρήτη TV. Το κτηματολόγιο, η θέσπιση του κτηματολογίου, θα μπορούσε να βοηθήσει τη διαδικασία των δασικών χαρτών. Καταρχά, <coughs> μπορεί οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή μα βλέπει να μπει στο maps.akdmtoleo.gr, να ενεργοποιήσει ψηφιακά το επίπεδο του δασικού χάρτη, να επικαλύψει mm -hmm. δηλαδή την περιουσία του, την περιοχή του ενδιαφέροντό του, με τον δασικό χάρτη, να δει κυρωμένου αναρτημένου, να δει αν επηρεάζεται και να δει τι ενέργεια πρέπει να κάνει ώστε να διορθώσει ενδεχομένω ένα ασφάλμα. Οι επιτροπέ ενστάσεων των δασκών χαρτών είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντο. Άρα μπορεί ο καθένα να μπει να διορθώσει το σφάλμα ε, ηλεκτρονικά χωρί ε, καμία ταλαιπωρία. Είναι στο πολύ χάρτη σημαντικό του αυτό. κτηματολογίου μπορεί να δει την κατάσταση. Mm -hmm. Μπορεί να ενεργοποιήσει το, ε, αυτό που σα είπα πριν, το πεδίο στο οποίο φαίνεται ο χάρτη. Είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Από εκεί πέρα η διαδικασία των επιτροπών ενστάσεων ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντο. Υπάρχουν οδηγίε για το τι πρέπει να κάνει. Φυσικά όμω είμαστε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντο για να μπορέσουμε να, να δώσουμε καλύτερε λύσει από αυτέ που υπάρχουν σήμερα. Ένα, ένα τελευταίο ερώτημα θα σα θέσω. Είστε από του υπουργού νεότερη γενιά. Και, και το ίδιο για τι περιοχέ Νατούρα, Νατούρα τον Ιωαννίσο που υπάρχουν αυτό. και στην Κρήτη αρκετέ. Ορθώ το υπογραμμίζετε. Είστε από του υπουργού νεότερη γενιά. Έχετε ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο που αποτυπώνει και τη ματιά των νέων πολιτικών σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ψηφιακή διακυβέρνηση της χώρας. Είστε ικανοποιημένο με τα βήματα που έχουν γίνει σε αυτό το κομμάτι, κύριε Υπουργέ. Καταρχά, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα έχει κάνει άλματα. Έχουμε ανταγωνιστεί πλέον την Εστονία, η οποία ήταν πρωταθλήτρια στι ψηφιακέ εφαρμογέ, και, και επί Κυριάκου Πυριακά και την προηγούμενη τετραετία, και αυτή τη χρονιά που μαζί με τον Δημήτρη Παπαστεργίου είμαστε στο Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση. συνεχίζουμε σε έναν πολύ καλό ρυθμό. Έχουμε φτάσει στι Ψηφιακέ εφαρμογέ στο Gov.gr. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα σύνολο 1,7 δισεκατομμυρίων συναλλαγών που γίνονται πλέον ψηφιακά αντί για διαζώσει. Δηλαδή, αντί να περιμένει κάποιο την ουρά, mm -hmm. 1,6 δισεκατομμύρια τέτοιε συναλλαγέ έχουν γίνει ψηφιακά. Μεγάλη σημασία για μα έχει όμω να αισθάνεται ασφαλή ο πολίτη με αυτό το οποίο διαλειτουργεί στο κινητό του, αυτό το οποίο πληκτρολογεί ε, στον υπολογιστή του. Και έτσι λοιπόν ιδρύθηκε και η ενιαία εθνική αρχή κυβερνοασφάλεια, η οποία έχει πολλή δουλειά μπροστά τη ε, για να μπορέσει να φτιάξει ένα περιβάλλον πολύ πιο ασφαλέ από το σημερινό. Οι κυβερνοεπιθέσει είναι πάρα πολύ συχνέ. Ε, τα, τα απλά email τα οποία δεχόμαστε με απάτε είναι καθημερινό φαινόμενο πλέον, είτε για τι τράπεζε, είτε για τι τηλεπικοινωνίε, είτε για τι εφαρμογέ του Gov.gr. Το και έτσι λοιπόν, κάθε φορά που αναπτύσσεται η τεχνολογία, τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη έχουμε ραγδαία άλματα. Κάθε φορά πρέπει και εμείς σαν κράτο, να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, δεν είναι κάτι απλό. Ε, και πρέπει όλα τα Υπουργεία και όλοι οι οργανισμοί να μπουν στη λογική ότι όλοι λειτουργούμε ψηφιακά και πρέπει να προστατεύουμε Μάλιστα. αυτό το περιβάλλον. Κύριε... Άρα ναι, είμαι ικανοποιημένο, αλλά μ, η τεχνολογία προχωρά τόσο γρήγορα και δασκαλάκι, που αυτά που λέμε σήμερα σε δύο μήνες μπορεί να είναι παροχημένα. Άρα πρέπει συνεχώ να, ε, ε, να, να είμαστε σε συναγερμό. Για να μπορέσουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Και μια και λέω και συναγερμό, να ευχαριστήσω και, τους, ε, και να συγχαρώ τα παιδιά τη Πυροσβεστική που δίνουν ένα πραγματικό αγώνα ε, αυτέ τι μέρε με τα 8 και 9 Μποφόρ ε, σε, σε όλη την Αττική. Χθε που ήμουν στην Αθήνα, ε, έβλεπα με τα μάτια μου τη φωτιά να μένεται. Μέσα 2,5 ώρε ε, έσβησαν τα ενεργά μέτωπα στην Πάρνεθα, κάτι το οποίο ήταν στα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώ σήμερα είναι μια πιο δύσκολη μέρα. Έχουμε πραγματικά καλό κουράγιο σε όσε και όσου επιχειρούν. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ και για και, το ευχαριστώ. Ευχαριστώ και το χρόνο.